Φίλοι, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα βίντεο. Πολλοί μπορεί να το έχετε δει αυτό το βίντεο, γιατί εδώ πέρα έχουμε παρέα. Εδώ πέρα έχουμε όλους εσάς παρέα, γιατί στριμάρουμε, ας πούμε, για αυτό το βίντεο. Αλλά για όσους δεν μπείτε να το δείτε, έχουμε και εσάς εδώ πέρα που δεν μπαίνετε, δεν μπορείτε εκείνη την ώρα κτλ. Φτιάχνουμε αυτό το βίντεο για να δείτε το unboxing και τη συναρμολόγηση της νέας gaming καρέκλας που θα έχουμε εδώ πέρα στο streaming studio spot. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Αν έχετε τίποτα ερωτήσεις, μπορείτε να γράψετε στο chat για να τα βλέπουν. Ευχαριστώ τρελέ μου, να είσαι καλά, δικέ μου. Λοιπόν, μέσα θα βρούμε εδώ πέρα ένα χαρτάκι με τις οδηγίες που θα λέει τι και πώς. Το αφήνουμε αυτό στην άκρη γιατί μπορεί να είναι χρήσιμο. Και ας ξεκινήσουμε βγάζοντας όλα τα πάρτα από μέσα. Εντάξει, όλα καλά. Thank you. Αυτό είναι το μπράτσο της καρέκλας. Εδώ φίλες και φίλοι έχουμε το δεύτερο μπράτσο της καρέκλας. Πλάτη καρέκλας, μαύρο κόκκινο. Το δείχνουμε εδώ και στο βίντεο. Πολύ ωραίο μου φαίνεται. Λες και είναι από αυτοκίνητο αυτό, πλάτη. Για να πιάσουμε. Είναι λες και είναι από αυτοκίνητο, ωραίο. Είναι δερμάτινο. Εντάξει, δεν είναι. Μην φανταστείτε ότι είναι σαν την άνταση που είχαμε κάνει στο προηγούμενο βίντεο. Επίσης, τώρα που είπα άνταση, σας παρακαλώ, μου γράψετε τα ίδια στα σχόλια που έχετε γράψει για την καρέκλα. Ότι δεν έχω αναφέρει μοντέλο και όλα αυτά. Εδώ κάνουμε unboxing και συναρμολόγηση, όχι review. Άμα θέλετε review, δείτε στους unboxholics να σας πούνε και τι χιλιοστό έχει κάθε βίδα πάνω στην καρέκλα, εντάξει. Αυτά, friends, την αγάπη μου. Λοιπόν, αφήνουμε εδώ πέρα την πλάτη. Σκορπίζομαι την ίδια πείραμε. Λέγεται τρέλα. Αυτό είναι, πώς να το πούμε γενικά, ο πάτος της καρέκλας. Εδώ έχουμε τον πάτο, το κάθισμα, εκεί που βάζεις το ποπό σου. Εδώ έχουμε τα ποδαράκια. Εν τω μεταξύ, δείτε και ένα κοντινό. Πρώτα έχει αυτό εδώ και μετά από κάτω έχει το χαρτάκι για να μην αφήσει σημάδια, για να μην ρατζουνιστεί. Πολύ καλή συσκευασία πάντως, μπράβο στην εταιρεία. Αυτό οδηγούσε εδώ πέρα. Αφού πήραμε την ίδια, brother μου, τι είναι αυτό εδώ το λουράκι. Το κορδόνι. Ναι, οι ρόδες. Μέχρι και οι ρόδες έχει κόκκινη λεπτομέρεια γύρω-γύρω, έτσι. Ωραία, ωραία, ωραία πινελιά. Δυνατό. Κάποια σύνεργα τώρα αυτά. Ο μηχανισμός. Το υδραυλικό το σύστημα. Οπ, να το πω οδηγεί αυτό. Ατσέκαρε. Πω οδηγεί. Πολύ καλό. Ταιριάζει και το χρώμα το κορδόνι. Ναι, όντως, γι' αυτό είναι πολύ καλό. Να πούμε ότι μέσα έχει και τις βίδες, έχει και το Allen, φίλες και φίλοι, για να το βιδώσετε και να μην χρειάζεται εργαλεία. Πρώτα μας λέει να πάμε να κάνουμε εδώ πέρα, το βάλουμε τις ρόδες και να βάλουμε το μηχανισμό. Βάζουμε τις ρόδες, εν τω μεταξύ δείτε τον τρόπο που μπαίνουν, τα βάζεις και πιέζεις και μπήκανε. Και η βάση μας είναι έτοιμη. Βάλουμε αυτό εδώ, έτσι. Εντάξει, το βάλαμε. Το βάλαμε. Ρε Φίλιππο, θα τα καταφέρετε. Γεια σου ρε Φίλιππο, θα τα καταφέρουμε ρε Φίλιππο. Θα τα καταφέρουμε. Εντάξει, έφτιασε κατευθείαν αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είχαμε μείνει σε αυτό το σημείο, βιδώσαμε το ταφάκι και τώρα έχουμε πάρει το κάτω μέρος της καρέκλας και βιδώνουμε εδώ πέρα το μηχανισμό. Ελπίζω ότι το κάνουμε σωστά. Και άλλες δύο βίδες εδώ μέσα, κρυμμένες αυτές. Αυτές, βρε αδερφέ, εδώ μέσα, πώς θα τις βιδώσουμε. Και εδώ έχουμε το σκαμπουδάκι μας. Το σκαμπουδάκι μου. Το 360 σκαμπό. Παραξενεύει λίγο ότι όλη η πλάτη θα στηρίξει σε αυτό εδώ πέρα και άντε να δεθεί μαζί με τους βραχίονες. Για να δούμε. Βασικά έχει κάποια τρύπα αυτό, όχι. Ναι, ρε. Γι' αυτό εδώ λέω, αν έχει κάποια τρύπα για το σπίτι. Αυτό είναι για να μένεις εκεί. Βάλαμε φίλες και φίλοι την πλάτη της καρέκλας. Και
τώρα βιδώνουμε τους βραχίωνες. Λοιπόν, το chat εδώ πέρα λέει να αλλάξουμε λίγο ρόλους. Πάμε εδώ πέρα, η Εύα, να βιδώσει αυτό το πραγματάκι εδώ που είναι για τα πόδια, σε αυτήν εδώ τη βάση που ανεποκατεβαίνει. Ολομόναχη, Ολομόναχη, γιατί... Γιατί τα παιδιά εδώ πέρα ζητάνε την Εύα να το κάνει, να δούμε τι μάστορας είναι. Πάμε να δούμε. Κάτι δεν κάθεται καλά εδώ. Δεν κάθεται καλά. Κουράστηκα. Τέλεια είναι, εγώ έχω βολευτεί. Ωραία. Μάκη, σας ανοίγω σε κάνα 2 ώρα εδώ πέρα. Να δούμε τι και πώς. Όσοι ήσασταν στο live, ξέρετε, το έχει κάνει εντελώς μόνη της. Πάμε και τελευταία βίδα. Κυρίες και κύριοι, η καρέκλα μας είναι έτοιμη. Συναρμολογημένη, έχει και ένα τσίτ από κάτω. Τραβάς. Γυρνάς. Βάζεις και τα πόδια σου, τα βάζεις μέχρι εδώ και τα έχεις τεντωμένα, ας πούμε, okay. Γενικά, σαν ποιότητα κατασκευής είναι μια budget καρέκλα. Δεν είναι η καλύτερη καρέκλα που έχω καθίσει. Δεν συγκρίνεται καμία σχέση με την Andasit, αλλά αν έχετε κάποια λεφτά που σας περισσεύουν και έχετε μια καρέκλα τέτοιου τύπου, Απλά δώστε λίγα χρήματα για να επενδύσετε σε μια απλά καρέκλα. Λοιπόν, πάμε να καθίσουμε. Εντάξει, αυτή τη στιγμή νιώθω ότι είμαι λίγο σαν να πιέζομαι, ας πούμε, και εδώ πέρα στα πόδια και στην πλάτη. Λίγο δεξιά-αριστερά κουνιέται. Εντάξει, εδώ είναι πολύ χαλαρά. Είναι ωραία, κουμπάω και το κεφάλι μου. Απλά έχω ένα πρόβλημα, ρε παιδιά. Αυτή εδώ η καρέκλα, αυτό εδώ ακριβώς το σημείο, είναι αν έχετε παραπάνω κιλά ή αν είστε πιο αναπτυγμένοι κτλ, δεν θα σας βολέψει, πάρτε κατευθείαν μεγαλύτερο νούμερο. Ενώ αν είστε μικροκαμωμένοι, λοιπόν, κάνει λίγο ένα κοντινό για να το καταλάβουν αυτά τα παιδιά από το βίντεο που λέω. Κάθομαι εγώ και δείξε εδώ λίγο τι περισσεύει. Δείξε μία από εδώ. Κάθισε κανονικά. Κανονικά κάθομαι. Και δείξε και μία και από εδώ. Και ελάχιστο, okay. Ναι. Έλα κάθισε τώρα εσείς στην καρέκλα για να καταλάβετε, παιδιά, τι σας εννοώ. Δείτε τώρα τι λέμε. Βλέπετε εδώ πέρα τη διαφορά. Χωράει άνετα εδώ πέρα ένα χέρι και εδώ ένα χέρι. Φαίνεται και το μαύρο και το κόκκινο. Και παραπάνω. Και αν δείτε εδώ πίσω και στην πλάτη, είναι πιο καλά. Τι έχεις να πεις σαν κάθισμα? Η νέα σου gaming καρέκλα, Ναι, πιο πολύ κάνει για μένα, είναι αλήθεια, παρά για σένα. Και σαν gamer που είμαι, θα την προτιμούσα. Okay, δεν θα έλεγα ότι είναι από τις πιο σταθερές καρέκλες, γιατί έχει δηλαδή έντονη κίνηση, δεν είναι πολύ σταθερή. Τα μπράτσα επίσης, που ότι θα κουνηθούν. Με ονέκτημα θεωρώ ότι αποτελεί ότι γνωρίζω ότι εδώ πίσω κρατιέται μόνο από ένα μικρό σιδεράκι, το οποίο μπορεί να είναι, άμα κάποιος κάθεται απότομα, εύκολο να σπάσει, αλλά είναι αναπαυτική, πολύ αναπαυτική, δηλαδή και στον τρόπο που κάθομαι και στον τρόπο που μπαίνει η πλάτη μου και το κεφάλι μου, καλύπτει και το κεφάλι, όπως μπορείτε να δείτε. Οπότε εγώ θα την προτιμούσα, αν θέλετε να πάρετε κάτι οικονομικό, κάτι που δεν θα μοιάζει, κάτι που δεν θα μοιάζει με αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Γιατί, ρε παιδιά, εδώ πέρα χωρίς υπερβολές κάθεσαι 10 λεπτά και είσαι αμάν Παναγία μου να σηκωθώ να πάω να καθίσω σε κάνα πουφ, ξέρω εγώ, ή σε καμιά τέτοια καρέκλα. Εγώ είμαι καλά εδώ. Λοιπόν, με αγκαλιάζει πάντως πολύ ωραίο το σώμα μου, είναι αλήθεια, και φαίνεται να έχει ωραία υφή και ωραίο δέρμα. Λοιπόν, κλείνοντας, σαν μια γενική άποψη, αν έχετε περισσότερα χρήματα, σας προτείνω να πάρετε κάτι καλύτερο. Αν θέλετε κάτι budget το οποίο θα κάνει τη δουλειά σας, είναι ok. Από ποιότητα η κατασκευή δεν είναι η πιο άρτια κατασκευή, όμως μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Είναι μια μέτρια καρέκλα, με μια λέξη σε όλες τις κατηγορίες, αλλά θα κάνετε τη δουλειά σας με λίγα χρήματα. Αυτά, φιλιά πολλά, να είστε όλοι καλά, μέχρι το επόμενο βίντεο, πριν κλείσουμε. Χαιρετίστε μία εδώ πέρα πίσω chat, θα μείνει αυτό στο YouTube. Καλησπέρα στο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Μάγκες, με πήρε ένα φλαράκι, το βάζω ευθεία ακρόαση, έλα μια